όταν ο επικεφαλής της πλειοψηφίας έλεγε ότι ο υφυπουργός αθλητισμού αμέσως μας πήρε τηλέφωνο και μάλιστα θα λυθεί το πρόβλημα του κλειστού γυμναστηρίου ή του γηπέδου λυγής, του στέλνου αστολικής του γήπεδου λυγής, το οποίο λυγήσε το διευθύντη της Άρτας. Και την επόμενη στιγμή, ενώ τους εξυπνούσε, ενώ μίλαγε πολύ προεκλεκτικά, δεν έγινε τίποτα. Οπότε λοιπόν, έχω το δικαίωμα που επιφυλάξει και από αυτά τα οποία εξυπηρετούν και ολοκληρώνουν μια κατάσταση που είναι πολύ δυστυχισμένη. Πάνω σε αυτό, είναι ο φίλος του Λάτζερα ο Βασιλικρής, ο οποίος από την ανακοίνωση που έκανε ο φιλοσοφικός σε τοπική εφημερίδα και εγώ τη διάβασα να βγάζετε από την εφημερίδα Ειδήσεις. Θεωρώ ότι επειδή αυτά που καταγγέλει, δεν ξέρω για ποιους λόγους θα καταγγέλει. Τον κόψω, θα τον κόψω. Αν ασυμβούν τους συντημότες μας, εάν δεν είναι αλήθεια, οφείλει ο Δήμος αυτά που λέει εδώ μέσα να τα πει και δημόσια, γιατί εμείς δεν μεταφέρουμε εδώ αυτά που διαβάζουμε μόνο εμείς. Έχουμε συζητήσει με πολίτες οι οποίοι μας πιάνουν τον δρόμο και μας ρωτούν. Άρα λοιπόν οφείλει ο Δήμος δια του διευθύνου του να βγει, να διαψεύσει το φιλοσοφικό, τη φιλοσοφική, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάνω στο άλλο κομμάτι, επειδή ο καρτολογήσαν και κάποιοι εδώ μέσα ότι τα σκυλιά περνούσαν από τους εξήμους, μάλιστα ήταν περήφανα. Θέλω να σας πω ότι αυτό γίνεται για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά. Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι πελαθέτω εδώ. Και αυτά τα σκυλιά, μάλλον ο Δήμος τα έχει εκπαιδευμένο να περνάνε μπροστά από τους ευσύνους, να γυρνούν το κεφάλι δεξιά, αφού έχουν τόσο περηφάνεια όπως ο Δήμαρχος Κυκής, που έχει επικεφαλής στην αντιπολίτευση, αλλά λοιπόν σου λέει δημόσια συγχαρητήρια. Αλλά κανείς δεν μου απαντά, κύριε Πρόεδρε, πως τρία χρόνια δώσαμε 200.000 ευρώ για την περίθαλψη αυτών των σκυλιών, για την περισυλλογή αυτών των σκυλιών, για τη στήρωση των σκυλιών. Δεν είδε κανείς το πρόβλημα που βιώνουν οι χώροι μας και τα χωριά μας να μειώνεται και ποτέ κανείς δεν μου απάντησε, επί τη ευκαιρία, τι έγινε με τις τιμές. Από όμοιρες δουλειάσεις που κατέθεσα σε αυτό εδώ το συμβούλιο, δεν θυμάμαι το έθεσε κάτι άλλο, εδώ δεν τα κατέθεσα εδώ κύριε Πρόεδρε, δεν με ενημέρωσε κανείς τι έγινε με τις δουλειάσεις. Και ειλικρινά σας μιλώ ότι μου δίνεται ας πούμε μια αίσθηση ότι εδώ δεν πρέπει να καταθέτουμε προτάσεις, θα καταθέτουμε κάποια ή ερωτήσεις, οπότε δεν παίζουμε απαντήσεις. Είτε γύρω των προτάσεων, είτε γύρω των κριτήρων από τις ερωτήσεις που καταθέτουμε. Αλλά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι που επιτρέψτε μου από την έκφραση χαβαλέ. Πλάκα. Ακόμα στα λέμε με το πράγμα να καταθέτουμε και να μην γίνεται τίποτα. Οφείλουμε να παίρνουμε απαντήσεις. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να θίξω, κύριε Πρόεδρε, και πάλι να πρέπει να μου απαντήσετε, είναι ότι τον τελευταίο καιρό στο Δήμο μας, όπου η ανεργία μας στήριζε τους περισσότερους συντριπώντες μας, ένας κλάδος επιχειρηματικής δράσης σαν αυτή είναι αυτός της οικονομίας. Μέσα λοιπόν από αυτή την οικονομία, από αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν βρει δουλειά και συνεχώς αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας αλλά και η παραγωγικότητα. Ο Δήμος Κυκής εισπράττει και κάθε συστάδα που υλοποιείται 5% από το κόστος αυτής της συστάδας. Άρα λοιπόν ο Δήμος Κυκής στο σύνολό του και από τα δημόσια δάση αλλά και από το δημοτικό δάσος εισπράττει κάποια χρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα αυτά τα χρήματα τα οποία εισπράττει πόσα χρήματα είναι. Δεύτερο, αν αυτά εφήνουν μέσα στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα, δηλαδή να δώσουν εμείς την υπηρεσία από εκεί που την πληρωνόμαστε, τι έχετε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Τι έχετε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους και πού πήραν όλα αυτά τα χρήματα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι από το 2014, κατάλαβα και λίγο πριν από την προεκλογική περίοδο, έχω κουραστεί, έχω και προεκλογικά υποσχέσεις και μετεκλογικά, έχω μέσα σε τούτο εδώ την αίθουσα υποσχέσεις, προσωπικοί λόγοι. Λόγοι οι οποίοι στην ουσία είναι τι δημιουργούν φρούδες ελπίδες στους δημότες, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, τίποτα να γίνεται. Επιτέλους λοιπόν, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούν. Θα πρέπει να σοβαρευτούν. Ξέρετε, εγώ το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά και πιστεύω ότι το θυμάται όλος ο κόσμος εδώ μέσα και όλοι οι συνάδελφοι, όλο το παραδέσιο. Εδώ θα σας έρθει υποσχέσεις, προεκλογικά, οι οποίες δεν τρίθηκαν. Ποιος έχει την ευθύνη. Βάσει αυτών των υποσχέσεων που δώσαμε προεκλογικά και ξεχωρίζετε, φαντάζομαι και εσείς ο ίδιος, κάναμε έναν αγώνα και κερδίσαμε τις εκλογές και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των συνδημοτών μας. Όταν αυτές δεν υλοποιούνται, ποιος έχει την ευθύνη. Θέλω να μάθω, ενδεχομένως ο πιο άνθρωπος από όλες εδώ μέσα. Και ξέρετε κάτι. Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι μόνο εγώ θυμάμαι το πρόγραμμα που είχαμε εμείς και αισθάνομαι έτσι. Ότι δεν το υλοποιούμε, δεν τηρούμε τις υποσχέσεις. Το αισθάνονται και κάποιοι άλλοι. Αν το αισθάνονται κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτό είναι το φυσιολογικό.
και δεν κάθεται να καταθέσουν την άποψή τους ή να διαμαρτυρηθούν. Εδώ κάτι συμβαίνει. Εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι καλά κάτι εδώ πέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί σήμερα δεν είναι άλλα και άλλο κάνουμε άλλα. Και επίση, όσον αφορά και το WiFi, εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή για την πόλη μας, εν έτη 2019, να περιμένουμε μια πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τι. Δωρεάν WiFi στην πόλη μας δεν είναι επίπεδο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο άλλες πόλεις εδώ και χωρίς το κάνουν και χωρίς τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταγραφίας, όταν έχουν τέτοιου τύπου προσκλήσεις που έχουν έρθει στο παρελθόν, αναβαθμίσαν τα συστήματά τους και δώσαν τη δυνατότητα στους επιστημόνες δωρεάν να λειτουργεί το διαδίκτυο.